Να πάω στον κύριο Κοκονά. Εσείς τι λέτε τώρα από την πλευρά σας οι γονείς, κύριε Κοκονά, και κυρίως σε αυτό θα ήθελα ειδικά έτσι τη γνώμη σας. Το συζήτησαμε και με τον κύριο, τον κύριο καθηγητή προηγουμένως. Σε ό,τι αφορά το κλείσιμο των τμήματων όταν έχουμε θετικά κρούσματα 50 συν 1 από τους μαθητές. Κοιτάξτε, καταρχήν τα σχολεία ανοίγουν και αυτό μας κάνει να είμαστε χαρούμενοι. Τα παιδιά επιστρέφουν στο φυσικό τους περιβάλλον, δεν είναι πια κλεισμένα σε ένα σπίτι μπροστά σε μια οθόνη και αυτό είναι που δημιουργεί χαρά και είναι που κάνει και εμάς χαρούμενους. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το ερώτημά σας, δυστυχώς τα μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο είναι μέτρα που έρχονται να περιορίσουν τη μετάδοση του ιού αφού ανιχνευτεί ο ιός μέσα στην τάξη. Κατά τη γνώμη μας, τα πρωτόκολλα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση για τη λειτουργία των σχολείων περιορίζονται στη διαχείριση του κρούσματος, ναι, χωρίς να παίρνονται απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη, για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού. Ναι. Με τη νέα σχολική χρονιά, γονείς, μαθητές, βρισκόμαστε σε συγχωνευμένα τμήματα, με αύξηση του αριθμού των μαθητών. Έχουμε 25, 26, 27 μαθητές μες στην τάξη. Mm-hmm. Ακατάλληλες αίθουσες. Ακριβώς. Σε μέγεθος και αερισμό. Θέλω να προσθέσω κάτι. Και επειδή δεν είμαστε τώρα στους 3-4 μήνες πριν από 1,5 χρόνο, έχει περάσει κοντά 2 χρόνια. Πραγματικά υπήρχε χρόνος για την κυβέρνηση, για το Υπουργείο, να κάνει ένα σχεδιασμό, να πάρει μέτρα, ώστε να μπορούν οι μαθητές να είναι μέσα στις τάξεις, σε αποστάσεις, χωρίς να φοβόμαστε και εμείς και οι εκπαιδευτικοί τώρα, ότι θα πάμε σε μια από τα ίδια. Κύριε Κοκονά, θέλω έτσι, επειδή μιλάτε και με τους υπόλοιπους γονείς και τις οικογένειες, στην περίπτωση που έχουμε αρκετά κρούσματα, που δεν είναι τα μισά, αλλά είναι αρκετά κρούσματα σε ένα τμήμα, θα στέλνετε τα παιδιά στο σχολείο? Γιατί πολλοί γονείς ακούω να λένε ότι εγώ δεν θα διακινδυνεύσω. Εάν έχουμε 4 ή 5 κρούσματα μέσα σε μια τάξη, να στείλω το παιδί μου. Σωστά. Για να μην γελιόμαστε, και αυτό είναι που προβληματίζει και περισσότερο τους γονείς. Το Υπουργείο αναρωτιόμαστε αν έχει πραγματική εικόνα το τι γίνεται μέσα στην τάξη. Προφανώς και αν αρχίσουμε να έχουμε 2-3 κρούσματα παραπάνω κάθε μέρα, ο γονιός θα προσπαθήσει να προστατεύσει το παιδί του μη στέλνοντάς του στο σχολείο. Είναι κατανοητό. Και μας προβληματίζει που έρχεται και η υπουργός και κουνάει το δάχτυλο και μαλώνει τους γονείς ότι αν δεν πάτε τα παιδιά στο σχολείο θα παίρνουν απουσίες και θα έχουν πρόβλημα. Αντί λοιπόν να πάρει μέτρα ώστε να ησυχάσει τους γονείς και να στέλνουμε τα παιδιά μας με ασφάλεια στο σχολείο, φτάνουμε στο σημείο να πρέπει εμείς να αποφασίζουμε ποια θα είναι η πορεία της εκπαίδευσης του παιδιού λέτε, μας. Ή δεν θα πάει στην τάξη γιατί υπάρχουν κρούσματα. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε.